Καλώς τους, καλημερούδια. Τι κάνετε, είστε καλά και εμείς καλά είμαστε, ξεσκουμαλιασμένοι. Εδώ καθόμαστε οικογενειακά και χαλαρώνουμε το πρωινό μας. Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μαζί σήμερα είναι να κάνουμε ουσιαστικά ένα unboxing ενός δέματος μεγάλου, πασχαλινού θα έλεγα, που έλαβα από την Κάλυμνο. Τα περισσότερα πράγματα που έχει μέσα δεν τα γνωρίζω, έχω μια ελάχιστη μικρή ιδέα του τι παίζει, αλλά δεν γνωρίζω και θα τα δούμε μαζί. Άνοιξα τώρα γιατί το είδε ο Γιάννης και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς και του έβγαλα δύο παιχνίδια. Ένα καλάμι που του πήρε ο αδερφός μου που είναι νονός του για το Πάσχα γιατί αυτό του ζήτησε και ένα ντόμινο, το οποίο δεν ξέρω ποιος το πήρε και μπορεί και ο αδερφός μου, δεν ξέρω, και έτσι θα τον απασχολήσουμε λίγο δημιουργικά σήμερα έτσι ώστε να κάνουμε και εμείς τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνουμε και να κάνουμε και το unboxing τώρα. Ο Νίκος τώρα παίζει μαζί με τον Γιάννη, τον ντόμινο, του το στείνει και ο Γιάννης το χαλάει κλασικά. Εδώ είναι λοιπόν το δέμα και εδώ επικρατεί αυτό. Μα πω σε το ψάρι. Ναι, έφτιαξαμε το αμάξι. Λοιπόν, έχουμε εδώ αυτό εδώ το γυμναστήριο δώρο από τον αδερφό μου για το μπέμπι που δεν είχαμε. Πάω να του το ανοίξω. Λοιπόν, το έστησα το γυμναστηριάκι να παίξει το μπεμπάκι. Τι έχει? Στραβώσει. Γιατί? Δεν θα ζητήσω σαν το βγάζω. Κάτσε παιδί μου, κάτσε. Καλύτερο ρε. Φοβερό. Αυτό είναι δώρο. Το είδα, αλλά δεν είναι εδώ. Ωραίο. Έχουμε λοιπόν αυτό το αυγό στο Γιάννη μου. Ωραίο. Ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι το καλύτερο. Α, ωραίο. Αυτό είναι πω 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 με κρεμμυδάκια στη φάδο θα γίνει. Είναι και χοντρούτσικο. Γκάζι είναι μόνο. Θες να τραβάω εγώ καλύτερα γιατί δεν το έχεις. Αυτή είναι άδεια, έχει τα παιχνίδια του Γιάννη. Έχουμε εδώ ένα FDDL. Τι είναι? Μηχανισμός. Το κρύβεις? Το κρύβεις? Δεν το κρύβω, εντάξει, κάπου θα χρησιμεύσει. Για το Γιάννη είναι. FDDL. Είναι του Γιάννη. Αυτά. Αυτά εδώ είναι διακοσμητικά πασχαλινά. Ναι. Λογικά η μάνα μου θα τα πήρε. Λογικά. Εδώ. Κακάο. Happy. Easter. Ωραία, ε. Happy Τέλεια. Easter. Και εδώ αυτά. Τέλεια. Κακουνέλια. Είναι ο Γιάννης και ο Μπέμπης. Ο Γιάννης και ο Μπέμπης. Με αυτό. Ναι. L'Oréal. L'Oréal Paris. Αυτά είναι ωραιότατα σαμπουάν. Ναι, είναι ένα σαμπουάν. Siri Expert Pro Longer. Ναι, εντάξει. Σαμπουάν, τέλεια. Ωραία. Και το άλλο είναι το ίδιο. Είναι για μακριά μαλλιά βαμμένα. Και αυτό είναι Pro Longer Filler. Θα τα μελετήσω και θα σας πω. Φόρμουλα. Ορίστε. Θα δω μετά τι λένε αυτά και θα σας πω. Πέσα αλεύρι. Θέλω πέσα αλεύρι. Αρτοποιείο πέσα αλεύρι με... Κουλουράκια για τον ελληνικό σου. Ανεβατά λέγονται. Δεν είναι ανεβατά, κουλουράκια. Τσουρεκάκια λέγονται, εμείς τα λέμε έτσι. Εντάξει, τα έχετε βαφτίσει και κριτικά μάλλον. Τα αφράτα είναι αυτά, τα ωραία. Τα έχετε βαφτίσει και κριτικά, όλα εδώ είναι... Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Αυτό το ωραίο σετάκι του μπουφανάκι. Γιάννη. Αυτό το ωραίο μπουφανάκι του είναι Γιάννη. Κοίτα Γιάννη. Wow! Πολύ
ωραίο μπουφάν! Καταπληκτικό! Ωραία. Μέσα μετά έχει ένα πα. Όχι, αυτό το πουκάμισο και αυτό εδώ πέρα. Εδώ, πουκάμισάρα του Γιάννη. Με παπιλιονάκι ασορτή. Τέλειο. Τζινάκι. Σένιο. Ρεβέρ. Εντάξει. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα πικρούλι εδώ. Αυτό λογικά είναι για τη Βιολέτα μας. Αυτό μην το ανοίξεις, γιατί μπορεί να είναι για την νικήτρια του διαγωνισμού. Δεν το ανοίγω, μπορεί να είναι για την νικήτρια. Λογικά. Αυτά εσείς στην Κάλυνο πώς τα λέτε, μωρό μου? Τσουρέκια. Μπράβο, τσουρέκια. Τσουρέκια έχω. Δύο τσουρέκια. Mm. Πάμε στην επόμενη. Θα σου κόψω τσουρέκια. Στο επόμενο πακέτο, το οποίο είναι και αυτό λογικά για τον Γιάννη μου, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Έχουμε εδώ αυτό. Τι είναι? Αυτό είναι ένα σκράνσι για μένα. Ωραία. Μετά από εδώ, Emily's Collection. Έχουμε μια κεραστάζ μπλοντ αμπζολού. Αμπζολού. Είναι λάδι εδώ για τα μαλλιά. Λάδι για τα μαλλιά. Τηγανόλαδο. Λάδια με τη μαμά. Κάτσε να δω. Έχουμε. Περίμενε. Baby! Size small. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι πουκάμισο για σένα. Όχι. Small. Όχι. Πουκάμισο για σένα είναι. Δεν είναι. Καταρχήν δεν φορά. Δεν φοράω small καταρχήν. Δεν είναι δικό μου αυτό. Δικό μου είναι, πλάκα. Έλα, baby μου. Είναι φορεματάκι. Είναι μπλούζα. Για τη μαμά. Ναι. Πολύ ωραία. Σ' αρέσει. Ωραία. Πού θα με πας? Θα σε πάω στα καλύτερα, στο κλίμα. Το βάζω εδώ. Έχει κι άλλο ένα. Περίμενε. Βεμπάκι. Και αυτό είναι τη μαμά. Είναι και τόσο ωραία. Τι τόσο ωραία παιχνίδια. Για να δούμε. Είναι τη μαμά. Είναι του μπαμπά. Δεν ξέρω. Σταθαρίζω. Δικό σου είναι, ρε μωρό μου, μάλλον. Δικό σου είναι πόλο μπλουζάκι, ωραίο. Δεν του αρέσει τώρα ακόμα, δεν έχει καταλάβει τη χρήση του. Περίμενε. Έτσι. Γιατί το έκανα. Ρε, το τρομάζεις. Αυτά τι είναι, μωρό μου? Είναι για την νικήτρια? Όχι, αυτά είναι δωράκια, μάλλον. Δωράκια. Ανοίγουμε. Ναι. Έχουμε αυτά εδώ τα ωραία δωράκια. Έχεις κάνει την κουζίνα, ήταν που ήταν. Έτσι, έτσι. Βοήθεια, δεν είχα. Κάτσε λίγο να ηρεμήσει το μωρό, περίμενε. Έχουμε εδώ του Γιάννη λογικά. Ναι, ένα πολύ ωραία. Εδώ, σορτσάκι ωραίο και μπλουζάκι. Μα γιατί του παίρνουνε πράσινα, Ολυμπιακός είναι το παιδί. Θα σου λέω τώρα. Πολύ ωραία. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κόκκινο εδώ, καλύτερα. Έχουμε εδώ άλλο ένα με το ίδιο περιπύλιγμα. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, baby, έλα εδώ να δεις. Για τα δοντάκια του baby μας. Ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε μετά. Εδώ. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτό τέλειο. Είχαμε ένα παρόμοιο του Γιάννη. Όχι, όχι. Ναι, παρόμοιο, πάω και ίδιο. Του baby. Τέλειο. Super wings. Και του baby. Να χαρά. Ρουχαλάκια, καλοκαίρι. Πρέπει να είναι από τη Θεμελίνα αυτά για τον ξάδερφό μου τον Νικόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Baby! Να, μέσα ηρέμησε μόλις το βάλει στο στόμα του. Αυτό μια φορά το είχα βάλει και αποστήρωση στο Γιάννη και είχε λιώσει όλο. Όχι αυτό. Ένα παρόμοιο. Εδώ έχουμε ένα. Έχουμε ένα ωραίο κόσμημα από τη νομικούλα μας. Που δουλεύει στο μαγαζί της μαμάς μου. Μου το είχε πάρει από τότε που γέννησα, αλλά η μάνα μου μου το στέλνει τώρα. Φέρετε. Υπέροχο, τέλειο, ναι. Πολύ ωραίο. Ωραία. Είμαστε εμείς, λοιπόν. Ένα ζευγάρι
Του Μπέμπι είναι αυτά, δεν είναι του Γιάννη με τίποτα. Ναι, είναι της, από τη Μαριάννα αυτά. Η ξαδέρφη μας στέλνει κάτι ρούχα από τους γιους της. Αυτά εδώ τα μποτάκια. Για το χειμώνα είναι τώρα αυτά, ωραία, αυτά. Πολύ ωραία. Ναι. Είχε και ο Γιάννης τέτοια παρόμοια, σε πιο μεγάλο νούμερο. Σούφεξε πάλι, σούφεξε! Ναι, για το χειμώνα είναι του Μπέμπι. Ωραία. Πολύ αναλυτικά τα δείχνεις, πώς την παλεύεις. Το μπουζάκι αυτό. Ωραίο, ναι. Εν τω μεταξύ μου τα έχει πλύνει η μάνα μου και η γιαγιά μου και μου τα έχουν σιδερώσει με μορουδιακό. Εδώ είναι το ωραίο αυτό. Ναι, ωραία. Οπότε είναι έτοιμα. Ε, τώρα αυτά δεν έπρεπε να μου τα στείλει τα χειμωνιάτικα, αφού θα πάμε εκεί που θα πάμε το χειμώνα. Ναι. Ναι, ωραία. Α, φανταστικό. Ωραίο, ζάκι. Αυτό δεν θα του κάνει με τίποτα. Θα του κάνει. Έτσι, το Σεπτέμβρη μια χαρά του κάνει. Θα έχουμε εδώ ένα δώρο για το Γιάννη. Είναι μια σπίδα και ένα σπαθί. Ας το κρύψω. Και άμα πάλι θέλετε, μπορούμε να σας δείξουμε και την αντίδρασή του. Γιάννη! Όχι ρε! Α, θα το κάνει τώρα παντού, θα το ξαμώνει. Είναι τέτοιο ρε. Α, είναι ζλατή, εντάξει. Επειδή του το είπα να μην του πάρει σπαθί, μάλλον γι' αυτό το πήρε πλαστικό. Τι σου πήρανε! Ω! Wow! Ξέρεις τι είναι αυτό! Είναι από τον Ονό το Παντελή! Τι είναι αυτό! Ω! Πάρτο! Είναι σπαθί. Είναι του υπότη. Σπαθί και είναι και ασπίδα. Τη βάζεις στο χεράκι, δεν είναι να σου δείξω. Έλα, βάλ' το χεράκι σου μέσα. Εκεί, μπράβο. Wow. Ωε φίλε! Ρουχαλάκια. Τα οποία θα σας δείξω αναλυτικά, Βιολέτα. Είναι από τη Μαριάννα. Είναι πάρα πολλά. Σας αγαπώ. Έκανα φιλάκια. Το χάλι μου, δες εδώ τι έχει κάνει. Ωραία πράγματα. Είχα και εγώ τις κούτες μου και τα διάφορα μου. Τι έχει εδώ. Εδώ έχει. Τέλειο. Εντάξει, χαμός. Το καλοκαίρι. Μου πρίγκιπα. Πολύ ωραίο φορμάκι, baby shark. Σ' αρέσει, το σπαθήσεις. Σ' αρέσει. Δεν είναι πολύ ωραίο. Τζινιά. Ανοιχοκόφτη μου έχει βάλει ο αδερφός μου, γιατί εγώ εδώ δεν έβρισκα να μη σκροκοπείς και έπρεπε να πάω στο τζάμπο και του είπα να μου πάρει για τον μπέμπι. Καπελαντούρα για το καλοκαιράκι. Πολύ ωραία σαλοπέτα. Σπίδα. Αμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Δέβι μου που γκρινιάζει. Βοήθησέ με λίγο από εκεί εδώ. Έτοιμος. Έτοιμος είναι. Επιτέλους ένας νυχοκόφτης της προκοπής και τους έκοψε τα νυχάκια τους όμορφα και ωραία και σύντομα, χωρίς να φοβάμαι. Από το τζάμπο της καλή μου τον πήρε ο αδερφός μου. Ο μπέμπις μου φαγουρίζουν τα ούλα του μάλλον και έχει γκρίνια. Εντάξει. Έλα να φάμε, έλα. Το μπέμπι μου τον τρώνε πάρα πολύ τα ούλα του και προσπαθώ λίγο με την πιπίλα μπας και την πιάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω αν δεν ξέρει ή αν δεν θέλει. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Ανοίγει το στόμα του. Λοιπόν, από το πρωί μέχρι τώρα πονάω αρκετά την κυλίτσα μου και το κεφάλι μου και τώρα ήρθε ο Νίκος, οπότε μπορώ να πω να κάνω ένα μπάνιο να συνέλθω. Μόνο αυτό θα με σώσει. Να λουστώ κιόλας. Ο Γιάννης έφαγε το αυγό που του στείλε ο νονός του και μετά πήγε να πλύνει τα χέρια του και μου λέει «Ταραν!» και έρχομαι και βλέπω «Ταραν!» Μου τα δείχνει κιόλας. Λες και πέρασε ποντικός. Κοίτα! Τα είδα, ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Πράγματα. Έχετε νιώσει ποτέ σαν μανούλες, κυρίως, να μην είστε καλά, να έχετε κάτι, να είστε άρρωστες, να πονάτε, οτιδήποτε ρε παιδί μου, από περίοδο μέχρι οτιδήποτε, ακόμα και εγκυμοσύνη, ό,τι και αν είναι αυτό, και να μην έχετε το δικαίωμα να ξεκουραστείτε, γιατί δεν έχετε πού να στηριχτείτε και πρέπει εσείς να τους φροντίσετε, οπότε δεν έχετε το δικαίωμα ούτε να αρρωστήσετε, ούτε να πονέσετε το κεφάλι σας, ούτε να πονέσετε την κοιλιά σας, ούτε τίποτα. Το έχετε νιώσει αυτό? Αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Γιάννης μόλις κοιμήθηκε, διαβάσαμε ένα παραμύθι, θέλω να σας μιλήσω αυτό το παραμύθι αύριο, γιατί τώρα είμαι χάλια, υποφέρω από τον πονοκέφαλο, έχω βάλει ένα ντεπό να γίνεται, να βράζω, να το πιω να κοιμηθώ για λίγο, 2-3 ώρες και να σηκωθώ να ταυτοποιήσω, παρόλο που είναι ήδη αργά, 8:30-9 παρά είναι. Αλλά θα πω του Νίκου όταν γυρίσει να με σηκώσει, να ταυτοποιήσω λίγο το σπίτι, να μην το έχουμε αύριο Κυριακή. Ας ελπίσουμε μέχρι τότε να μην έχει περάσει ο πονοκέφαλος. Ο μπέμπις μου τρώει. Ω, ζημιά έπαθα σήμερα. Αυτά. Βραδινό στο κρεβάτι. Πώς με προσέχει, ε? Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή. Ο μπέμπις μου με έχει ξύπνει από τις 6. Πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Μετά που ξεκινήσαμε να κοιμάμαστε στη σερή, ο Γιάννης ακόμα κοιμάται. Έχει έρθει από βραδύ στο κρεβάτι μου ενδιάμεσα στη νύχτα. Έχω κλείσει την πόρτα. Λίγο ακόμα θα κοιμάται, γιατί είναι στα παρά 10 τώρα. Ο Νίκος έχει φύγει για ψάρεμα και λέω να ξεκινήσω να τακτοποιώ λίγο το σπίτι, τουλάχιστον στη σαλόνι τραπεζαρία που κάθεται ο Νίκος. Ο Γιάννης είναι πρωί ακόμα. Μέχρι να σηκωθεί, που να κάνω μετά το υπόλοιπο σπίτι, είναι ενόχλητη. Να τους εδώ μπέμπεις, θα παίξει. Ε, θα παίξεις. 7:20 περίπου ο Γιάννης μου σηκώθηκε και η μαμά τον τακτοποίησε, τον άλλαξε, του βάλε τα έργα του, τον σκέπασε στον καναπέ, του φτιάξε το γάλα του, του έδωσε το παιχνίδι του που το κρύψε με χθες για να κοιμηθούμε. Ε, αγάπη μου. Εγώ πρόλαβα και τακτοποίησα ήδη το μισό σπίτι. Έχω βέβαια απίστευτο όγκο ρούχων να τακτοποιήσω. Όμως είμαι σε καλό δρόμο και ο μπέμπις μου δεν πολύ συνεργάζεται σήμερα. Δεν έχει και πολύ όρεξη. Είναι λίγο γκρινιάρης. Πονάει τα δόντια του. Εγώ υποβόσκει ένας πονοκέφαλος, οπότε ετοιμάζω το ντεπονάκι που μου έφερε χθες η φίλη μου η Γιούλη και πρωινό Μίλι Μπαρς. Πέμπεις κάτω και συνεχίζουμε. Πρώτο καλάθι με ρούχα. Ταραν! Δεύτερο καλάθι με ρούχα.
Τρίτο καλάθι ρούχα. Τέσσερα καλάθια ρούχα. Αυτά είναι τα μορδιακά που θέλουν σιδέρωμα, οπότε πάνε στην κουζίνα. Και περιμένουμε το σίδερό μας, γιατί αυτό που έχουμε μας τα έπαιξε και παραγγείλαμε άλλο. Οπότε αυτό θα περιμένουν λίγο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. 5,5 καλάθια ρούχα και συνεχίζουμε. Δεύτερο πλυντήριο για σήμερα. Δεύτερο καλάθι για άπλωμα για σήμερα. Ο μπεμπάκης ξύπνησε, έφαγε, χαλαρώνει. Ναι! Και ο Γιάννης μου τρώει το πρωινό του. Τον τρώνε τα ούλα του, αλλά ούτε μασητικά θέλει, ούτε πιπίλους, ούτε τίποτα. Μόνο τσιτσί. Μόνο τσιτσί θέλει. Λοιπόν, εδώ έφτιαξα μία πασχαλινή γωνίτσα. Κι εγώ θέλω ένα σπάθι. Εγώ θέλω ένα σπάθι. Τι να μου φέρεις. Τι να μου φέρεις εμένα ένα σπάθι. Εκτός από αυτό που το έβαλα εδώ. Κι εγώ θέλω ο Νίκος σπάθι. Και ο Γιάννης παίζουν πολύ δημιουργικά και εκπαιδευτικά. Είναι 12 παρα 10 και έχω κάνει απίστευτα πράγματα στο σπίτι. Έχει μείνει μόνο η κουζίνα και το φαγητό. Αλλά τι κουζίνα, έτσι. Εγώ, αυτή εδώ η κουζίνα. Ευτυχώς δεν έχω πολλά πιάτα. Λοιπόν. Εδώ έχουμε ένα σκράνσι, έτσι, ένα φυστική χρώμα. Από το κομμωτήρι της μαμάς μου, από Emily's Collection, στην Κάλυμνο. Μπορείτε να παραγγείλετε, στέλνει σε όλο το στην Ελλάδα, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν με ακούτε, έτσι όπως κάνουν μέσα. Κεραστάς και L'Oreal προϊόντα. Αυτό εδώ είναι ένα λαδάκι για ξανθά μαλλιά. Να δω τι κάνει. Ουσιαστικά λέει ότι είναι ένα δυναμωτικό συμπύκνωμα ελαίου που βοηθάει και στο να ξεμπερδέψει τα μαλλιά και είναι για ξανθά μαλλιά. Βοηθάει στην επανόρθωση, στην ενυδάτωση, στο να είναι μαλακά και λαμπερά μαλλιά τα οποία έχουν περάσει τη διαδικασία δεκαπάζ. Και αυτά είναι σαμπουάν και μαλακτική της L'Oreal. Βέβαια αυτές είναι συσκευασίες επαγγελματικές που μου τις στέλνει τώρα εμένα. Αλλά εσείς μπορείτε να έχετε τη συσκευασία που είναι μόνο για μεταπόληση. Ουσιαστικά αυτό που προσφέρει η συγκεκριμένη σειρά της L'Oreal, τη Siri Expert, Pro Longer λέγεται η συγκεκριμένη σειρά, είναι αναδόμηση της τρίχας, ειδικά για μακριά μαλλιά, με αποτέλεσμα να έχουν δύναμη και λάμψη. Εντάξει, δεν σας ενοχλώ. Πατατούλες, φτιάχνω τώρα τη σαλάτα. Ψήνω εδώ πανσετούλες. Αφού τελείωσα τις δουλειές του σπιτιού, μαγείρεψα, φάγαμε, τους τάισα, τους έπλυνα, τους μπανιάρισα, τους κοίμησα. Μπαίνω κι εγώ για μπάνιο, να περιποιηθώ λίγο αυτό το κορμί. Έκανα και λίγο το μαλλί μου. Τελικά αυτό που πήρα άξιζε τον κόπο. Έτσι για κάτι πιο ανέμελο. Μα το βάζουμε! Κάτι διαφορετικό. Οπότε τη δουλίτσα του την κάνει. Και τώρα 6, 7 παρά 20, 7 παρά 20 από τις 6 ώρες το πρωί που είμαι όρθια, 7 παρά 20 το απόγευμα. Ήρθε η στιγμή της χαλάρωσης παύλα δουλειάς. Θυλάζω τώρα, μόλις απέσπασε την προσοχή ο Γιάννης
διαλύεται στον κόσμο. Εντάξει. Έλα, να. Πάει. Μην αφώνεις που λες. Οπότε θα χαλαρώσω λίγο κάνοντας δουλειά. Αυτά. Τα έχω παίξει, αλλά είναι σε υπερένταση. Λοιπόν, τέλος για σήμερα ημέρα. Έχω κάνει τα πάντα όσα ήθελα, εκτός από το να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Τώρα, θέλω να σας δείξω ένα υπέροχο δώρο που έχω λάβει, το οποίο το έχω δίπλα μου. Μου έχει σπάσει τη μύτη. Θα ξετρελαθείτε όσο και εγώ είμαι σίγουρη. Έλαβα αυτά εδώ τα υπέροχα δωράκια από Charm Idols. Θα φτιάχνει λοιπόν μία πολύ γλυκιά καλυμνούλα μου, χειροποίητα από φυσικό 100% κερί σόγιας. Δείτε πόσο όμορφα και γλυτερένια και λουλουδένια είναι, μυρίζουν καταπληκτικά. Είναι κεράκια και άλλα τα μπάνιο. Αλλά το κορυφαίο της υπόθεσης είναι αυτό εδώ, παιδιά. Δεν υπάρχει η ομορφιά του. Είναι 100% φυσικά όλα τα συστατικά, ακόμα και το φυτίλι. Δεν υπάρχει τίποτα τοξικό μέσα σε αυτό το κεράκι που σας δείχνω, όπως και στα υπόλοιπα. Αυτό είναι διακοσμητικό που μπορείτε να το διακοσμήσετε και όταν τελειώσει το κεράκι να κρατήσετε και αυτό εδώ πέρα το όμορφο βαζάκι για να βάζετε μέσα ξηρούς καρπούς ή κοσμήματα ή οτιδήποτε. Είναι υπέροχο πραγματικά. Έχω πάθει σοκ με αυτό. Έχω πάθει έρωτα. Δεν υπάρχει. Θέλω κι άλλα κι άλλα κι άλλα από αυτό. Τα μικρά κεράκια αυτά χρησιμοποιούνται σε αρωματιστή. Δείτε εδώ ομορφιές, παιδιά. Αυτό, παιδιά, το έχω ερωτευτεί, δεν υπάρχει. Το θέλω να το βάλω δίπλα στο κομωδίνο μου και το φοβάμαι μη τυχόν το χαλάσει το παιδάκι μου. Γιατί όλα τα παιδάκια τα πειράζουν αυτά, όχι ότι το δικό μου, όλα τα παιδάκια. Και το λυπάμαι τόσο πολύ και το θέλω τόσο πολύ να το βάλω στο κομωδίνο μου. Είναι τόσο όμορφο και ρομαντικό και δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής όλα τα link αν θέλετε να κάνετε και εσείς την παραγγελία σας και να ρίξετε μια ματιά, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι πανέμορφα, μπορούν να είναι η τέλεια μπομπονιέρα για γάμο, για βάφτιση, για γένα. Δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι το τέλειο δώρο. Πραγματικά, ειδικά αυτές τις μέρες. Χειροποίητο, πανέμορφο, αρωματικό. Η Charm Idols δημιουργήθηκε με αγάπη και ρομαντική διάθεση για να μας διακοσμήσει και να μας αρωματίσει το χώρο μας. Είναι άκρος εντυπωσιακά και τι να πω, το έχω λατρέψει, ειλικρινά σας το λέω. Ρίξτε μια ματιά στα link που θα σας αφήσω από κάτω και σας έχουμε και διαγωνισμό στο Instagram. Υπάρχει πιο όμορφο διακοσμητικό από αυτό? Εν τω μεταξύ έκανα μία σούπερ αγορά από το Gempire Cosmetics της φίλης μου της Γιούλης, εδώ. Το ήθελα πάρα πολύ και είπα να το αγοράσω. Μου αξίζει στο κάτω-κάτω της εγγραφής. Λοιπόν, είναι ένα ρόλερ προσώπου και ματιών, μαζί με αυτή εδώ την πέτρα, η οποία λέγεται Guacha, κάπως έτσι, και έχει και ένα σέρουμ βιταμίνη C μέσα. Το συγκεκριμένο σετ είναι φτιαγμένο από πέτρα, φυσική πέτρα, ενεργειακή. Μπορείς να τα βάλεις και στο ψυγείο για ακόμα πιο τέλειο αποτέλεσμα και πιο όμορφη αίσθηση. Ουσιαστικά τι κάνουν αυτά εδώ τα εργαλεία? Αρχικά χαλαρώνουν τους μυς του προσώπου μας και του λαιμού μας. Δεν θα με αφήσουνε, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουν με τίποτα, θέλουν να μου πιούνε το αίμα. Βοηθάει στη δημιουργία της υπερεμίας, της τόνωσης του δέρματος και των μυών, την οξυγόνωση και την ελαστικότητα του δέρματος, αποτοξίνωση, λεμφική αποσυμφόρηση, λάμψη, βοηθάει στα κουρασμένα και πρισμένα μάτια από αυτήν εδώ τη μεριά,
βελτίωση της όψης και της υφής της επιδερμίδας, αλλά και εξάλειψη των λεπτών γραμμών και των ρητίδων. Όσο νωρίτερα βέβαια ασχοληθούμε με αυτά, τόσο το καλύτερο. Γιατί πολλοί μου λέτε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και αυτά. Νωρίς πρέπει να το φροντίσουμε το δέρμα μας για να μην σπάσει αργότερα. Γιατί άμα σπάσει, δεν γίνεται όλο αυτό. Καταλαβαίνετε, δεν γυρνάει πίσω ο χρόνος. Και μου έστειλε και αυτά τα όμορφα δειγματάκια με λοσιόν σώματος από Blue Scent, που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, να ξέρετε, από αυτή την εταιρεία. Και γενικά δεν είναι ότι φοβάμαι μήπως δεν είμαι όμορφη, μήπως γεράζω, μήπως πάω στο δέρμα μου. Δεν ούτε καν. Απλώς μου αρέσει το skincare, δηλαδή νιώθω ότι περιποιούμαι τον εαυτό μου. Μου αρέσει σαν να δοκιμάζω καινούργια προϊόντα. Δεν ξέρω, έχω τώρα το τελευταίο καιρό μου έχει βγει εκεί πέρα. Μ' αρέσει να ασχολούμαι και γι' αυτό το κάνω. Δηλαδή όχι τόσο για να μην γεράσω, αλλά σαν αισθητικός που είμαι και στη σχολή μου, αυτό που έχω μάθει είναι ότι όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Κυρίως από άποψη καθαρισμού και ενυδάτωσης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτά. Οπότε, όχι, δεν το κάνω ούτε από κόμπλεξ, ούτε από... Το κάνω για μένα, επειδή μου αρέσει. Δεν ξέρω. Μου αρέσει να... Νιώθω ότι υπερποιούμαι τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο, νιώθω ότι κάνω κάτι για μένα, νιώθω ότι είναι σαν ένα χόμπι ρε παιδί μου. Αυτό και είναι και κομμάτι της δουλειάς μου, αυτού που έχω σπουδάσει. Επιπλέον είναι non-sponsored, να ξέρετε, το αγόρασα και σας το δείχνω. Αυτά. Εν τω μεταξύ πριν κλείσω θα ήθελα να σας δείξω και κάτι ακόμα πάρα πολύ όμορφο. Δύο παραμύθια τα οποία έγραψε μία συντοπίτησά μου. Επίσης είναι non-sponsored, αλλά τα όμορφα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Και μου τα έστειλε και τα είδα ηλεκτρονικά, υπάρχουν στο R-Books, θα σας τα δείξω τώρα. Και διάβασα το ένα από τα δύο χθες στο Γιάννη μου, τώρα θα πάω να το διαβάσω και το άλλο, προτού πάει για ύπνο και τον βάζω τώρα ο Νίκος, το έχει φτιάξει και γάλα. Και ξετρελάθηκε. Είναι παραμύθια φαντασίας, αλλά με κάποιο ηθικό δίδαγμα, έτσι. Σας τα δείχνω τώρα. Εδώ, σε αυτήν εδώ τη σελίδα, Art Books λέγεται, υπάρχουνε. Και έχει και άλλα βιβλία εδώ. Λοιπόν, έχω κάνει 1.000.000 φορές προσπάθεια να μπω. Είχα ξεχάσει τον κωδικό μου και με μπλόκαρε τώρα. Τέλος πάντων, θα σας τα δείξω εγώ έτσι. Τουλάχιστον το εξώφυλλο. Λοιπόν, το ένα είναι η συγγνώμη, το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ. Ουσιαστικά μαθαίνει στα παιδάκια το νόημα της συγγνώμης και το πόσο καλό μπορεί να φέρει στον κόσμο η συγγνώμη, όταν φταίμε σε κάτι και όταν είμαστε μετανιωμένοι πραγματικά πάντα. Και η μαγική λέξη... Παρασκευή Κούρου, λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα παραμύθι με πειρατές και δεινοσαύρους. Μια ιστορία μέσα από τα μάτια του μικρού Νικόλα. Αξίζει να το διαβάσετε και να το διαβάσετε στα παιδάκια σας με όμορφη εικονογράφηση. Και συγχαρητήρια, λοιπόν, έχω εγώ να πω στην Παρασκευή και σανότερα και καλή επιτυχία. Αυτά, λοιπόν... Τα νεότερα. 10:30 ώρα. Ειλικρινά είμαι πτώμα. Όμως σήμερα έχει και συνέχεια γιατί τώρα θα βάλουμε τα παιδιά μας για ύπνο και θέλει και ο Νίκος φυσικά το χρόνο του. Οπότε θέλω κι εγώ. Βέβαια είμαι πτώμα. Αλλά θα κάτσουμε να δούμε καμιά ταινία. Αυτά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και η παρεούλα μας, κάντε εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!